Καλλιτέχνη, έλα, σε εσένα στηρίζομαι. Για πες. Έτσι δεν τρώω τη γαμπρή στις ταινίες. Η γαμή είναι σαν χλαμάρες. Εγώ δεν πιστεύω πια στην αγάπη. Προτιμώ να μείνω παρθένος. Έλα ρε Τζιμ, τι παρθένος, τι βαριές κουβέντες είναι αυτές που λες. Το βρίσκεσαι το τέρι σου. Όχι, όχι. Προτιμώ να αφιερωθώ στη δουλειά μου. Να ορίστε. Φτιάχνω ένα καινούριο τμήμα με κλασικές ταινίες. Εγώ δεν μπορώ τις παλιές ταινίες, βαριέμαι. Ταινίες χωρίς εφέ δεν λένε. Είστε άσχετοι γι' αυτό. Πάρε ρε να δεις τη Μέρι Πόπινς, πάρε να δεις ομορφιά, η Τζούλι Άντριους με τα παιδάκια και ο έρωτάς της με το καπνοδόχο καθαριστή. Και εκεί στο τέλος που φεύγει στον ουρανό με την ομπρέλα της. Συγγνώμη. Μάστρο, δέξτε τίτλους τέλος. Γεια σου, Μόρτι. Σταματάρε να πάρει το κορίτσι. Αγενέστατη. Πάντως εδώ δεν περνάνε ταξί. Άμα θέλετε να πάτε να σταθείτε στη στάση του λεωφορείου που έχει. Σε λάθος άνθρωπο βρήκες να κάνεις πλάκα, φιλαράκι. Σπάσε, μη σου σπάσω την πρόσωψη. Συγγνώμη, εγώ απλώς ήθελα να βοηθήσω, δεν είναι. Ρίξε κόλλα, ρε, και μου κάνεις και χαλάστρα. Άσε με να δουλέψω. Α, είστε! Είμαι. Τόσα αφήνω, πόσα θες. Δεν το κατάλαβα, εγώ νόμιζα ότι για απλώς είστε μηχανόβια. Καλό βόλι. Στο. Έλα, την ξέρεις. Την αφήνεις και κάνει πιάτσα μπροστά στην πόρτα μας. Τι είναι εδώ πέρα, τρούμπα! Θανάση, φώναξε την αστυνομία να την μαζέψει και εγώ πάω να κάνω επιγόντως κράτηση στα σπα. Κοίταξε εδώ πέρα να μαζέψεις αυτό το ξεπτήλικο εδώ πέρα. Άντε! Καλημέρα σας, Δεσποινής. Θανάσης Παλαφούτης, διαχειριστής πολυκατοικίας και ταμείας της ενώσεως διαχειριστών υπολοιπωτικής. Και τι μου το λες, για να σου κάνω έκπτωση? Βεβαίως. Όχι, λέω. Απλώς αναρωτιόμουν αν θα μπορούσατε να μεταφέρετε τις δραστηριότητές σας. Δεν κρίνω τη δουλειά σας. Προς Θεού, αλίμονο. Δεν νομιμοποιούμε να ασκώ κριτική. Αλλά αναρωτιόμουν αν θα μπορούσατε να μετικήσετε εις μια ενεταίρα περιοχή όπου τα πράγματα. Πώς μιλάς εσύ, ρε μπάρμπα του κολεγίου, είσαι? Χριστό, δεν κατάλαβα. Ρε κοριτσάκι, μπορεί να πας σε μια άλλη περιοχή να κάνεις τη δουλειά σου. Ο δρόμος είναι για άλλους. Και κάτι είναι τώρα, γιατί μου διώχνεις και τους πελάτες. Δεν θα θέλατε να καλέσω την αστυνομία, βεβαίως. Ούτε εσείς θα θέλατε να καλέσω, βεβαίως, τον Πάπη τον Τρομάρα, ε! Όχι, δεν είναι, ανήμωνο, απλά έτσι. Συζητούσαμε. Κοίταξε, ανέλαβες την κοπέλα, γιατί έχω μια δουλειά εγώ. Είναι συζητήσιμη και πολύ συνεργάσιμη, θα έλεγα. Έχω μια δουλειά. Να την αναλάβω. Τι να την κάνω εγώ, δηλαδή? Γεια σου, αγόρι μου, με το ωραίο σου. Οπα. Για να δούμε αν το έπιασα. Έχετε ένα φίλο παρθένο, ωραία. Και θέλετε να με αγκαζάρετε για να τον ξεπαρθενέψω? Ναι, αλλά με αγάπη, μην καταλάβετε ότι είναι οργανωμένο. Μα ναι, είναι ρομαντικός αυτός. Έτσι και καταλάβει ότι είσαι επαγγελματίας, θα κάνει πίσω. Δηλαδή να του πουλήσω έρωτα. Μπράβο, κατάλαβε την πλέον, το πιάσε. Μόνο μην πεις κατευθείαν στο ψητό. Άσε να νομίζω ότι αυτός πήρε και κάποια πρωτοβουλία, εντάξει. Και αν χρειαστεί καμιά περιουσία, την πληρώσω. Ναι. Έγινε, μάγκες. Ρίχτε 60 ευρώ για την πρώτη ώρα και εγώ πάω να τον παραμυθιάσω. 60, Τάκη. Εγώ έχω 20. Α, πατράν, έλα, ξυλό σου για φέρει 20 ευρώ. Έλα. Συγγνώμη που παίρνω το θάρρος, αλλά μήπως έχεις να φορέσεις κάτι πιο σεμνό? Αχ, δεν μου βρίσκεται κάτι πάνω μου, αγόρι μου. Μήπως θέλετε εσείς να μου αγοράσετε κάτι? Σιγά, εγώ παλιά, ποια είσαι, pretty woman? Θα σου έφερνα ρούχα της αδερφής μου, αλλά δεν κάνει διαφορά. Ωραία, πάρα φέρω εγώ κάτι από τη Λουκία. Μισό λεπτό έρχομαι. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, τι γουστάρει αυτός ο τυπάκος να πούμε? Τι λακρύτη να του πιάσω? Μιλάτε για παλιές ταινίες και θα γίνεις σκλάβος. Α, το έχω! Η πιο παλιά ταινία που έχω δει είναι ο Σούπερμαν. Πιάνετε? Δεν νομίζω. Τη Μέρι Πόπινς την έχεις δει? Πού έπαιζε αυτή? Καλημέρα, παλικάρι. Γεια. Μήπως σου βρίσκονται τίποτα κλασικές ταινίες? Κλασικές! Όσες θέλεις. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ. Πιάσε όποιο νομίζεις. Θέλω να πω, κλασική να είναι και τι να είναι. Ορίστε. Η ταχυδρομική άμαξα του Τζον Φόρντ. Μέγκλα. Τέλεια. Θέλω να πω τέλεια. Ψοφάω να τη δω, ψοφάω. Ναι, αλλά νομίζω είναι κρίμα να τη δεις στο σπίτι. Την παίζουν σε ένα σινεμά. Έχουν αφιέρωμα στον Τζον Φόρντ. Η μεγάλη οθόνη έχει άλλη μαγεία. Καλά λες. Μόνο που... δεν μ' αρέσει να πηγαίνω σε όλο στο σινεμά. Τότε είναι και ασέτη. Πες μου νουμεράκι. Εσύ δεν γουστάρεις, δεν θέλω να πω, δεν θέλεις να την ξαναδείς? Θα την ξαναδώ κι εγώ όταν την επιστρέψεις. Ναι, αλλά στο σινεμά είναι πιο σένια. Θέλω να πω, πιο ωραία. Πιο ωραία δεν είναι? Και έλεγα τώρα, μήπως σου κάνει κέφι να τη δούμε μαζί. Ξύπνα, αγόρι μου. Να τη δούμε μαζί? Ναι. Ναι. Γιατί όχι? Άλλωστε, εγώ είμαι ειδικός στο κλασικό σινεμά. Θα σου πω πολλές λεπτομέρειες. Είναι
Ένα western. Με Ινδιάνους και τέτοια. Πλάκα θα έχει. Ναι, έχει πλάκα, αλλά είναι και μια ιστορία αγάπης. Ο John Wayne ερωτεύεται μια κοπέλα για την οποία δεν ξέρει ότι είναι πόρν. Τι μου λέει. Κοίτα ιστορίες που σκαρφίζεται ο κόσμος. Ωρε Τζίμα, αγόρι μου, πού είσαι, Τίγρη, τι νέα, τι κάνεις. Τι έγινε, πού εξαφάνισες εσύ το βράδυ, θέλω να σου φέρω αυτό το DVD και το έχεις κλειστό το μαγάζι. Μην ανησυχείς, δεν θα σου χρεώσω καθυστέρηση. Ναι. Ή μάλλον δεν θα σε χρεώσω καθόλου. Έτσι, κερνάει το κατάστημα. Γνώρισα μια υπέροχη κοπέλα. Έλα. Ήτανε κεραυνοβόλος έρωτας. Έλα, αγόρι μου. Δηλαδή με αυτή σου να χτες το βράδυ. Ναι. Νομίζω. Ήταν η πιο υπέροχη βραδιά της ζωής μου! Ωραία, έτσι! Ένα παιδιά, αφού δεν τον ακούτε, έχει αλλάξει και η φωνή του, δεν λίγο γι' αυτό. Καλά, για πες τις λεπτομέρειες. Πήγαμε πρώτα σινεμά και είδαμε το κλασικό αριστούργημα του Τζον Φορντ, η ταχυδρομική άμαξα. Εκεί που μπαίνει μέσα... Ένα Φορντ και τις άμαξες. Μπες στο ψητό κατευθείαν. Μετά πήγαμε για φαγητό. Ναι, ναι. Ύστερα κάναμε μία βόλτα. Ναι. Και στο τέλος, ναι. Καταλήξαμε σπίτι μου. Πού το κάνατε, πώς και πώς. Στο κρεβάτι, πάνω στο ψυγείο, στο πλυντήριο, πού, στο μίξερ. Όχι. Τίποτα δεν κάναμε. Μιλάγαμε. Μιλάγαμε. Μόνο μιλάγαμε. Και στο τέλος η κοπέλα πήρε ένα ταξί και πήγε σπίτι της. Α! Μετά της έστειλα μήνυμα και αυτή μου απάντησε. Αυτό ήταν άλλο. Λίγα είναι για πρώτο ραντεβού. Μέχρι τις 2 το πρωί μιλάγαμε. Μέχρι τι ώρα. Ωρε Τζίμι, καλά ρε Τζίμι, και εσύ τη βλέπεις τη γυναίκα ψημένη έτοιμη ρε Τζίμι, γιατί δεν όρμας να τελειώνει το θέμα. Κάτσε, εσύ που ξέρεις ότι ήταν έτοιμη. Από αυτά που μας λες ρε Τζίμι, η γκόμενα είναι πολύ ερωτευμένη μαζί σου, χώσου αγόρι μου, χώσου. Βέβαια, και αντί για αυτό εσύ της έπιασες την μπάλα, αντί να της πιάσεις τίποτα άλλο. Χούφτωστη ρε φίλε, χούφτωστη. Όχι, θέλω πρώτα να είμαι σίγουρος, είδατε με την Αλίκη. Βιάστηκα και τι έγινε. Ναι, ρε φίλε, αλλά έτσι θα μπει στην κατηγορία Β. Και άμα μπει στην κατηγορία Β, θυμάστε που λέμε. Ε, η σχέση αυτή είναι δικιά μου. Να μην ανακατεύεστε στη ζωή μου. Και τα γλυφιτζούρια είναι μετρημένα. Λοιπόν, από τις 9 στις 2 είναι 5 ώρες. 5, 6, 30, 300 ευρώ. Και 25 λεπτά τόσο μέσα. Όχι, ρε. Άλλος χερνάει, άλλος πίνει. Αν πει ότι πήγε και τίποτα, ξενέρω τόσο είναι. 180, 200, 220, 240. Άντε ρε, τελειώνετε, θα μας πάρει κανένα μάτι. 60, 280 και 20, 300, εντάξει είμαστε. Και 50 ευρώ για το ταξί. Ορίστε και η απόδειξη. Γιατί που μένεις στη Φίβα. Βουλή, πολλά λες. Ναι, μόνο σαν άντρα, αν γίνεται να τελειώνουμε, γιατί μας τελειώνουν και τα φράγκα και μετά θα έχουμε πρόβλημα. Επιθυμάνω μου και δεν μπορώ να τις βουτήξω από την τσάντα λεφτά. Α, εγώ σας είπα να το χεροκλώσω και να το βάλω κάτω. Δεν θέλατε. Ωραία, κάντο αυτό, αλλά ευγενικά. Πώς να του πετάξω τα μάτια έξω, ευγενικά, ρε μάγκα. Εσύ έτσι το κάνεις. Όχι, εννοεί, μήπως να του κάνεις μια μικρή εισαγωγή πρώτα. Ναι, παιδί μου. Ας πούμε, πάτε σε ένα πάρκο και κάθεσε σε ένα παγκάκι και εκεί που κάθεστε, ξέρω εγώ, του παίρνει το χέρι και του λες, μάνα μου. Είμαι τρελή σε σένα. Θέλω να μιλήσω. Γελάς, δεν με ακούσω. Σάντρα, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα. Στις 8 δεν είχαμε ραντεβού. Ναι, αλλά δεν βαστιόμουν, γιατί ήθελα να σε δω. Και γνώρισα και τα φιλαράκια σου. Και γαμώ τα παιδιά, Τι χωρά τα τζούμπουνε. Τζίμι, το κορίτσι σου είναι φοβερό, Μόνο για σένα μιλάει, αφού μας τα έκανε τόσα. Μανώλη, σε παρακαλώ, μην γίνεις χιδέος. Εγώ λέω να την κάνω τώρα. Θα τα πούμε αργότερα. Σάντρα! Θες να πάμε μια βόλτα στο πάρκο. Ναι, στο πάρκο να πάμε. Ναι, πάμε να δούμε. Εμένα δεν μου στοιχίζει τίποτα. Μισό να κλείσω την επιχείρηση. Γεια σου, αγάπη μου. Τζίμι μου, νομίζω πια ότι μπορούμε να περάσουμε στο παρασύνθημα. Ποιο παρασύνθημα? Έλα τώρα, μην μου το παίζεις χαζός. Είναι καιρός να κάνουμε τσιριμόνιες για μεγάλους. Α, όμως είσαι σίγουρη ότι είσαι ερωτευμένη μαζί μου. Καλή πλάκα κάνεις. Κάργα. Καλά τότε. Πώς ήταν? Θα του πάρω την παρθενία σφαλιάρες. Μωράκι μου, όταν φτάσεις σπίτι να μου στείλεις μηνυματάκι. Ναι, ναι. Μπα, από πότε βγαίνουν οι παρθένοι με τις πόρνες? Με κοροϊδέψες, έτσι. Αλίκη, σε παρακαλώ πολύ. Μπορεί να ζηλεύεις. Όμως, δεν θέλω να μου κακολογήσεις τη Σάντρα. Εσύ δεν είσαι που κάνεις πιάτσα εδώ απ' έξω. Εγώ είμαι. Μαγκές, μας απουλευτήκανε. Ρίχτε τα πικικίνια να την κάνω. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά? Εμείς για σένα το κάναμε, ρε Τζίμι. Επειδή σε αγαπάμε.